Και κύριε, μας το επιφύλασε αυτό για αυτό το πρωινό ο Μανώλης Κωστίδης. Εντάξει, μιλάμε για πολύ σημαντική αποκάλυψη, μια αποκλειστικότητα του Μανώλη που θα συζητηθεί πραγματικά. Έλα, Μανώλη μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα δεν είμαι στο στούντιο, διότι σε λίγες ώρες ταξιδεύω και θα τα πούμε αυτά από κοντά. Λοιπόν, πρέπει να πούμε την αποκάλυψη που αναφέρατε πριν από λίγο. Η Τουρκία, λοιπόν, αναβάλει την παραλαβή των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400. Μέχρι σήμερα. Πότε προέκυψε, ξέραμε... χθες το βράδυ αργά προέκυψε αυτό? Οι πληροφορίες μας ήρθαν πολύ αργά το βράδυ. Λοιπόν, ήταν, είπα, να το παραλάβουν, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που είχαν με τους Ρώσους, σε 9 μήνες. Ναι. Πάμε για 19 και βλέπουμε. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι οι πιέσεις των ΗΠΑ είχαν αποτέλεσμα. Άρα πάμε για F-35 τώρα. Ακριβώς. Γιατί υπήρξε προειδοποίηση από πλευράς ΗΠΑ, από το State Department, πως αν συνεχίσετε τη διαπραγμάτευση και την ιστορία με τους S-400, δεν θα έρθουν τα F-35, Μανώλη. Ναι, και πάμε, και αυτό ακριβώς είπαν οι Αμερικανοί στην επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Από εκεί έρχονται οι πληροφορίες, στην επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις ΗΠΑ στις αρχές της εβδομάδος. Εκεί, λοιπόν, οι Αμερικανοί. Επίσημα, καταρχάς να πούμε ότι επίσημα αναβάλλεται η παραλαβή των S-400, των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων. Βεβαίως. Με τη δικαιολογία ότι η Τουρκία στους 9 μήνες δεν θα προλάβει να έχει πρόσβαση στο λογισμικό. Και αρχικά θα ήταν οι Ρώσοι μηχανικοί που θα χρησιμοποιούσαν το S-400, ενώ η Τουρκία θέλει να εκπαιδευτούν οι Τούρκοι. Πάμε για τους 19 μήνες. Όμως, όλο αυτό βγήκε μετά την επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Γιατί οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στους Τούρκους αξιωματούχους, αν τους χρησιμοποιήσετε, θα είναι απειλή και για το ΝΑΤΟ, αλλά και για τα οπλικά συστήματα του ΝΑΤΟ. Προσπάθησαν να το εξηγήσουν. Οι Τούρκοι τους είπαν στους Αμερικανούς, ναι, ενδεχομένως να έχετε δίκιο, όμως υπάρχει και η ρωσική πλευρά που συμφωνήσαμε. Εκεί, λοιπόν, οι Αμερικανοί είπαν στους Τούρκους αξιωματούχους, πάτε τους, αλλά μην τους χρησιμοποιείτε. Και μάλιστα πληροφορίες μου αναφέρουν ότι έδωσαν και το παράδειγμα της Ελλάδος. Για να μην χαλάσει τον deal, δηλαδή. Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί βλέπουμε ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η Τουρκία τον Ιούνιο, δηλαδή σε λίγες ημέρες, σε 21 Ιουνίου, θα παραλάβει το πρώτο F-35. Ενδεχομένως να πάει στην Τουρκία αυτό. Ναι. Όμως οι υπόλοιπες παραλαβές και όλα τα οπλικά συστήματα θα εξαρτηθούν μετά την ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί για το θέμα των S-400 και των F-35. Θα διαπραγματευτεί η Τουρκία. Προφανώς, αλλά η εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντική, Μανώλη. Έχουμε μια αλλαγή στρατηγικής από την πλευρά της Τουρκίας. Μέχρι τώρα έλεγε, επέμεινε στους S-400. Το θυμόμαστε αυτό και γονούσε το δάχτυλο και στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια. Ταυτόχρονα επέμεινε και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πιέζοντας για τα F-35. Τελικά δεν τις πέρασε, βέβαια. Οι πιέσεις των Αμερικανών είχαν αποτέλεσμα και έχουμε τώρα μια περίπου στη μέση κατάσταση, αλλά στην πραγματικότητα. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ από αυτά που λες. Έτσι. Να μην είναι ούτε χαμένοι ούτε κερδισμένοι οι Τούρκοι. Και θα εξαρτηθεί αν θα είναι χαμένοι ή κερδισμένοι μετά την υπόσχεση των Αμερικανών και συγκεκριμένα πληροφορίες μας είναι του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Ότι αν θέλετε μπορούμε να σας δώσουμε άμεσα Patriot με μια προαίρεση ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό με την έγκριση του Κογκρέσου. Θα το δούμε αυτό, όλα αυτά θα φανεί και μετά τις προεδρικές εκλογές. Όμως ότι γίνεται διαπραγμάτευση πριν τις προεδρικές εκλογές και προχωράει κάπως το πράγμα υπέρ των Αμερικανών, τουλάχιστον η αναβολή, είναι ένα ενδεχομένως να παίξει σημασία έχει αυτό εκλογές. Ήθελα να πω, πώς θα το πουλήσει εσωτερικά αυτό ο Τούρκος πρόεδρος για να το γυρίσει προς όφελός του. Σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα, όμως προφανώς υπάρχει μια στήριξη των Αμερικανών. Θα υπάρχει μια στήριξη των Αμερικανών αυτή την περίοδο προς τον Ερντογάν, διότι πάει προς συμφωνία. Το ότι αναβάλλεται η παραλαβή τον S-400 που εδώ και 1,5 χρόνο η Τουρκία λέει τα αγοράζω και τέλος. Και λέει πάμε από τις 9 στους 19 με μια τεχνική λεπτομέρεια, πρόφαση την τεχνική λεπτομέρεια, ναι. Νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η αναβολή πάντως δεν είναι ματέωση, πουλιέται και αυτό με έναν τρόπο, είναι ένα άλλο πακετάρισμα. Εννοείται. Σου λέει δεν είναι ματέωση, αναβολή για ένα χρόνο, 1,5, θα δούμε.
Εδώ είμαστε. Κοίταξε, αντί αρχές του 2019, πάμε στο 2020. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό όμως καταλαβαίνουμε αλλάζει, τι σημαίνει στην πολιτική. Μανώλη, αλλάζει όλο το σκηνικό πια, γιατί έχουμε δει όλο το τελευταίο διάστημα και μέσα σε αυτό το περιβάλλον με τις περίεργες σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας που παρατηρούμε να υπάρχουν, ο Ερντογάν το χρησιμοποιούσε ως επιχείρημα. Πως αν δεν θέλετε εσείς, έχουμε και τους Ρώσους. Άρα εδώ μιλάμε για αλλαγή πλεύσης σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για αλλαγή πλεύσης. Έχουμε πει στην εκπομπή πολλές φορές και στο Sky ότι η Τουρκία μπορεί και αλλάζει πολλές φορές ρόλους. Παίζει σκληρή διαπραγμάτευση. Διαπραγματεύτηκε ο Μερούτ Σαβούσογλου και το θέμα της Συρίας του Μαμπίτς Σόσαρα. Παίζεται όλα τα ζητήματα. Patriot, S-400, F-35, Συρία. Άρα κάτι δίνει, κάτι παίρνει. Και αυτό έγινε φαίνεται στις διαπραγματεύσεις. Είμαστε πριν τις εκλογές όμως, λίγες ημέρες. Οπότε αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία πια. Έχει σημασία και έχει σημασία ποια θα είναι η στήριξη, αν θα υπάρχει, της Ουάσιγκτον προς τον Ερντογάν. Αν παρακολουθούσε κανείς τον κύριο Μίτσελ, τον υφυπουργό εξωτερικών στην τοποθέτηση που έκανε προχθές, καταλάβαινε ότι κάτι πάει να γίνει, Μανώλη. Δεν φανταζόμαστε ότι θα ήταν τόσο μεγάλο, αλλά καταλάβαινε κανείς από τον τρόπο που μίλησε. Ας αφήσουμε την Ελλάδα απ' έξω. Είπε καλά λόγια για την Ελλάδα, όντως. Αλλά ο τρόπος που μίλησε για την Τουρκία έδειχνε ότι κάτι παίζεται, κάτι υπάρχει στο παρασκήνιο. Και να λοιπόν που επιβεβαιώθηκε ότι ήταν αυτό το πολύ, πολύ μεγάλη αποκάλυψη που μας κάνει σήμερα. Όταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Σαβούσογλου, λίγες μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, ταξιδεύει στις ΗΠΑ, περιμέναμε ότι κάτι θα γίνει. Ή θα υπήρχε μια ματέωση όλων των συζητήσεων, και αφού έκατσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κάτι βγήκε και βγήκε αυτό. Πολύ ωραία. Το 400 και τα F-35 που η Τουρκία θα παραλάβει το πρώτο, και αυτό έχει σημασία για την Ελλάδα. Βεβαίως, και ξεπαγώνει όλη αυτή η διαδικασία ούτως ή άλλως πια για τα F-35 μετά από αυτή την εξέλιξη. Όμως η προεκλογική περίοδος συνεχίζεται κανονικά, όπως αντιλαμβανόμαστε. Ακριβώς. Με ωραίες εικόνες που μας προσφέρουν οι πολιτικοί πάντα. Ο Ιντζέ έχει ξεφύγει, έτσι. Κοίταξε, δηλαδή, τι άλλο θα κάνει. Προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ποιότητα στο τι δείχνουμε για τις προεδρικές εκλογές. Έτσι. Όμως δείχνουμε κάθε φορά κάποιες ιδιαίτερες εικόνες, διότι ο Ιντζέ πάμε πάντα να πάει να χορέψει, να προσελκύσει ψηφοφόρους. Τώρα βλέπουμε να ανεβαίνει ένα ποδήλατο. Εδώ είναι σε μια προεκλογική. Μπορούσε να ανεβάσει το στάντο. Εμένα δεν έχει σημασία. Εντάξει, το ανέβασε άλλο. Εντάξει, βοηθάνε. Τι να κάνει με, με τα κοστούμια έτσι όπως είναι. Αλλά δεν έπεσε, έτσι. Έχει και ήχο εδώ. Έχει μια, για να ακούσουμε λίγο, Μανώλη, για μισό λεπτό. Πάντως είναι λίγο γελίο θέαμα, ρε, για να κάνεις ποδήλατο πάνω σε μια εξέδρα τώρα και σε βλέπω λαός από κάτω. Να πω ότι είσαι σε ένα χωριό και πας περιοδία, το σύνθημά του είναι ο Ερντογάν έχει τις προεδρικές λιμουζίνες, εγώ με το ποδήλατο κτλ. Α, λαϊκός ηγέτης αυτός. Έχει μια άποψη, απλά πήγε στην προεκλογική εκστρατεία, πήγε με το αυτοκίνητο. Στο τραγούδι είναι λίγο καλύτερος από ό,τι στο ποδήλατο. Δηλαδή, όντως, αν πήγαινε με το ποδήλατο σε όλη την Τουρκία να κυκλοφορεί σε κάποια μέρη, θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όμως αυτό προσπαθεί να κάνει. Όμως, ενώ η Ιντζέ δείχνει αυτό το προφίλ, δηλαδή του χορευταρά, του ανθρώπου, του αθλητή που ανεβαίνει στο ποδήλατο, κάνει ποδήλατο. Έχουμε το εθνικιστικό κόμμα, το ΜΕΧΑΠΕ, τον συνεργάτη, τον συνέτερο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές, τον σύμμαχο, έψαχνα την κατάλληλη λέξη, που προβάλλει στα τηλεοπτικά δίκτυα ένα προεκλογικό σποτ και μπορούμε να το δούμε εδώ. Όπου πολύ προκλητικό αυτό το σποτ, Μανώλη. Όλα είναι πολύ καλά, δηλαδή βλέπουμε παιδιά. Εδώ βλέπουμε μέρη από την Τουρκία. Στην κατάληξη του, αυτό μου το έδειξε, μάλιστα ο κ. Κοντόπουλος μου είπε, το παρατήρησε, εγώ δεν το είχα δει αυτό το διαφημιστικό, και μου λέει, εμφανίζεται εκεί η Τουρκία, θα το δούμε σε... Στο τέλος, ο χάρτης της Τουρκίας. Μπορούμε να το δείξουμε και σε μεγάλη οθόνη, γιατί θα φανεί νομίζω τώρα. Ναι, είναι ωραίο να το δείξουμε. Λοιπόν, ωραίο, άσχημο είναι, καθώς... Εδώ ακριβώς ενώνονται όλα τα κομμάτια της Τουρκίας. Εμφανίζεται την Τουρκία, αλλά εκεί η Κύπρος κάτω εμφανίζεται ολόκληρη τουρκική. Εδώ κοιτάξτε λοιπόν. Αυτό είναι λοιπόν το προεκλογικό σποτ και εδώ είναι ο Ντεβρέτ Μπαξελή, ο σύμμαχος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτός ο ήπιος πολιτικός. Μάλιστα. Κοίταξε, ήταν ήπιος κάποτε. Δηλαδή είναι πάντα ακροδεξιός. Αλλά είναι ο άνθρωπος που στο παρελθόν τους γκρίζους λύκους τους είχε μαζέψει η αλήθεια. Δηλαδή δεν βλέπαμε γκρίζους λύκους στους δρόμους να κάνουν επεισόδια. Να δαγκώνουν, ναι. Όμως τον τελευταίο καιρό έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, κυρίως με τους Κούρδους, με τον πρόεδρο του Ντεμιρτάς.
Και τώρα βεβαίως επισκέπτεται και κάποιους μαφιόζους, γκρίζους λύκους, όπως τον Αλαντίν Τσακητή στις φυλακές. Και ζητά μάλιστα την αποφυλάκησή τους. Έχει ανεβάσει πολύ πάρα πολύ τόνους. Εδώ βλέπουμε πάλι το σχετικό. Και του... να το ξαναδούμε. Είναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ προκλητικό και μας έχει συνηθίσει έτσι κι αλλιώς η Τουρκία. Ενώ βλέπεις παιδάκια, ενώ βλέπεις ωραίες εικόνες από την περιφέρεια της Τουρκίας κτλ. Με εκκλησίες στο βάθος, τζαμιά και τα σχετικά, αυτό. Καταλήγει με αυτό, με την ακραία να αυτή δούμε πρόκληση. Όμως όλα αυτά, Μανώλη, δυστυχώς βεβαίως μέρος της Κύπρου εδώ και χρόνια καταλαβαίνουμε παραμένει. Μέρος Κύπρου είναι κατεχόμενο, αλλά όχι όλοι οι Κύπρος όπως δείχνουν εδώ οι Τούρκοι. Λέω, αυτό πρέπει να το θυμίζουμε. Να δούμε όμως, Μανώλη, όλα αυτά πώς αποτυπώνονται πια στις δημοσκοπήσεις. Είμαστε λίγες ημέρες πριν. Πάμε να δούμε νέες μετρήσεις πια. Ναι, έχουμε δύο δημοσκοπήσεις, τη Sonar και τη Μετροπολδίο. Καλές εταιρείες, γι' αυτό και τις δείχνουμε συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις. Και εδώ πάντα σας λέω, τα δείχνουμε πάντα πώς ήταν το ψηφοδέλτιο. Βλέπουμε, γιατί εκεί θα βάλουν τη σφραγίδα τους οι Τούρκοι ψηφοφόροι, κάτω από την κάθε φωτογραφία. Για λοιπόν, να μην μπερδεύεσαι, σου δίνει φωτογραφία. Ξέρεις, και το πιο γνωστό πρόσωπο ποιο είναι, που προβάλλεται από το πρωί στο βράδυ. Εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν, Λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 48,3%, Μουαρέ Μιντζέ 31,4%, Μεράλα Ξενέρ 9,5%, έχει χαμηλά πέσει πάρα πολύ η Ξενέρ, Μανώλη, έτσι. Δεν την προβάλλουν Δεν την προβάλλουν. Όχι, δεν την προβάλλουν από μόνοι τους. Όχι. Αφού τα μέσα είναι ενδεχόμενα τώρα, ρε παιδιά. Φαίνεται ότι έχει αποφασιστεί να προβάλλει το Ιντζέ, δηλαδή να αφήνουν να προβληθεί ο Ιντζέ, να είναι μια μονομαχία Ιντζέ-Ερντογάν. Ακριβώς. Που είναι ενδεχόμενη η κατάσταση εκεί. Εύκολα. Βέβαια. Ο Ντεμιρτάς 8,2, Καραμαλόγλου 2,1, το Ούπερίντσεκ 0,5. Μάλιστα. Και άλλη μια δημοσκόπηση, η Μετροπόλ, που ενώ θα φανεί ότι ο Ερντογάν, δηλαδή ο Ερντογάν χρειάζεται 50,1%, δείχνει 45,9% Ερντογάν. Ιντζέ 20%, Ντεμιρτάς 11,4%, Αξενέρ 11,2%, αναποφάσιστη και δεν απαντώ είναι 9%. Δηλαδή ο Ερντογάν είναι κοντά στο 46%. Το θέμα παίζει στους αναποφάσεις τους. Δηλαδή αν πάρεις μισούς αναποφάσεις τους, φτάνει στο στόχο του. Σωστά. Και αν υπολογίσουμε, τους ψήφους, τις ψήφους των Τούρκων του εξωτερικού, είναι... Το δηλαδή, ποιο λες το όριο. Δηλαδή, τώρα μπορώ να πω... Ο Ερντογάν δεν πέρασε το 50%. Αλλά πρέπει να διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις προσεκτικά. Και βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνουμε ότι ο Ερντογάν μπορεί να πετύχει το στόχο του αρκετά εύκολα, καθώς υπάρχουν αναποφάσεις περίπου στο 10%. Πάντως, οι απειλές δεν σταματούν, Μανώλη, τις τελευταίες ημέρες. Την αρχή έκανε για το τελευταίο διάστημα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης. Χθες όμως ήρθε νέα ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Και μάλιστα εναντίον του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας, Μανώλη. Ακριβώς, διότι ο κύριος Παυλόπουλος, να εξηγήσουμε και στον κόσμο γιατί απαντά τι έγινε, ο κύριος Παυλόπουλος στις 4 Ιουνίου είχε υποστηρίξει πως οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, είναι ένα οικολογικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασχέτως της έκτασης που καταλαμβάνουν ή του αν είναι κατοικήσιμες ή όχι, βρίσκονται εντός των συνόρων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Δηλαδή, είχε συνδέσει το οικολογικό πρόγραμμα με εθνικά σύνορα. Βγαίνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για άλλη μια φορά, γιατί είχε βγάλει και ανακοίνωση και στο Μάρτιο και το αναφέρει μάλιστα. Και εδώ λέει ουσιαστικά η χώρα μας δεν θα δεχθεί από εδώ και στο εξής, όπως δεν δέχτηκε ούτε και μέχρι σήμερα, τη δημιουργία τετελεσμένων από την Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς με καθεστώς διαφυλονικούμενο στο Αιγαίο. Είναι η ανακοίνωση του Χαμία Αντιπροσώπου. Λοιπόν, με αυτήν την ευκαιρία, επαναλαμβάνουμε την προειδοποίησή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην γίνεται εργαλείο εκμετάλλευσης από την Ελλάδα στα ζητήματα του Αιγαίου. Και βέβαια, μέσα στην ανακοίνωση, η Τουρκία λέει ότι όλες αυτές οι δηλώσεις του κ. Παυλόπουλου δεν έχουν καμία νομική βάση. Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε Γεια σου, πολύ Μανώλη. Και για το αποκλειστικό βεβαίως ρεπορτάζ σε σχέση με τους S400. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε με τους καλεσμένους μας. Και ο κύριος Μάζης είναι μαζί μας, καθηγητής γεωπολιτικής βεβαίως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Και ο αντιστράτηγος Λάμπρος Τζούμης. Καλώς ήρθατε, κύριε Τζούμη. Καλή σας ημέρα. Ξεκινήσουμε από την αποκάλυψη που είχαμε με τους S400 για να το αποκωδικοποιήσουμε, να το ερμηνεύσουμε. Τι σημαίνει, κύριε Μάζη, τώρα αυτή η υποχώρηση, ας την πούμε έτσι, της Τουρκίας? Κοιτάξτε, εάν συνδέσουμε τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών του Αμερικανού με την απόφαση του Κογκρέσου, δηλαδή Βουλή Αντιπροσώπων και Γερουσίας, περί παγώματος των εξοπλισμών στην Τουρκία, τα βάλουμε αυτά τα δύο στη μία παλάντσα, στη μία πλάστιγγα, θα δούμε ότι ήταν πολύ μεγάλη πίεση για το τουρκικό κατεστημένο αυτή τη στιγμή, την οποία δεν μπορούσε να αντέξει.
Από εκεί και πέρα, οι συναντήσεις Πομπέο-Τσαβούσογλου φαίνεται ότι πέρασαν το μήνυμα ότι κοιτάξτε, η θέση σας είναι στο ΝΑΤΟ, σοβαρευτείτε και δείτε τι θα κάνετε, διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είχε άλλα περιθώρια. Δεν είχε άλλα περιθώρια να... Και γι' αυτόν τον λόγο λέω, και τον τελευταίο καιρό το λέω αρκετά συχνά, ότι ο Ερντογάν είναι εξαιρετικά πιθανό μετά από την απόκτηση της βούλας του Σουλτάνου, της Τούγρας μετά του. Μετά τις εκλογές δηλαδή. Ακριβώς. Ο Σουλτάνος είχε μία υπογραφή, η Τούγρα, πολύ χαρακτηριστική, με κόκκινο μελάνι πάντα. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά από αυτή την απόκτηση υπογραφής, θα μπορούσε ο κύριος Ερντογάν να αρχίσει να διαπραγματεύεται ξανά το ρόλο του στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως θα του δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, γιατί έχουμε ανοιχτά την υπόθεση του Αφρίν, σοβαρά προβλήματα στο Αφρίν, και θα του δημιουργήσει και σοβαρά προβλήματα στη σχέση του με το Ιράν και με τη Ρωσία. Δηλαδή τίποτε δεν γίνεται χωρίς κόστος σε αυτή την περίπτωση. Αυτή η απόφαση μας αφορά. Κοιτάξτε. Και πόσο. Αυτή η απόφαση μας αφορά σίγουρα. Αλλά και εμείς δεν είμαστε μωρές παρθένοι. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα το οποίο έχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή το πρόγραμμα το οποίο έχουμε μεταμοιράζει, το πρόγραμμα το οποίο έχουμε... Αυτό έχει επιβεβαιωθεί, προχωράει. Ναι, ναι. Αυτό. Να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δικιά μας δουλειά και να δούμε τι θα κάνουμε από εκεί και ύστερα. Το ευχάριστο είναι όμως ότι οι Αμερικανοί του έστειλαν το μήνυμα ότι πρόσεξε, δεν πρόκειται να αφήσουμε χωρίς προσοχή αυτά τα οποία τις φραστικές προκλήσεις που κάνεις. Και δεν πρόκειται να αφήσουν το πόδι του Ρώσου στην πραγματικότητα. Να σου επιτρέψουμε να παρεμποδίσεις τα drillings στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Η υποχώρηση, κύριε καθηγητά, από πλευράς Τουρκίας μπορεί να είναι και ένα δείγμα του Ερντογάν που θα δούμε την επομένη των εκλογών. Δηλαδή είμαστε πιο κοντά σε αυτή την εκτίμηση που λέει πως μετά τις εκλογές ο Ερντογάν θα επιστρέψει προς τη Δύση. Θα κάνει βήματα δηλαδή καλής θέλησης. Ο Ερντογάν δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την πολιτική της πυρουέτας. Αυτή είναι η πολιτική του. Το θέμα είναι ότι πόσο θα του επιτραπεί, πόσο βαθιά να κάνει αυτή την πυρουέτα του προς τους Ρώσους και προς τους Αμερικάνους. Έχω την αίσθηση ότι ο Ερντογάν μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του των νέων θα αρχίσει να πλησιάζει πολύ περισσότερο ξανά στο δυτικό στρατόπεδο, πράγμα το οποίο βεβαίως αλλάζει και ουσιαστικές ισορροπίες στην περιοχή. Και το οποίο... Μετά θα ξαναμπεί και η πιθανότητα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ, πολύ νωρίς. Mm-hmm. Πολύ νωρίς. Απλώς θα κάνει μερικές κινήσεις για να μαλακώσει τη Δύση. Όχι ότι θα αλλάξει ουσιαστικά mm-hmm. την πολιτική των ισορροπιών. Αυτό πρέπει όμως να το προσέξουμε. Μάλιστα. Δεν θα είναι ο Ερντογάν ο δημοκράτης σε καμία περίπτωση, ούτε ο Ερντογάν ο ευρωπαϊστής, πάλι σε καμία περίπτωση. Δεν τον συμφέρει αυτή τη στιγμή να εγκαταλείψει, και εδώ είναι τα λάθη της Δύσης, κύριε Οικονόμου και κυρία Αναγνωστόπουλου. Είναι πολύ μεγάλα λάθη της Δύσης να θεωρούν ότι μπορούν να δίνουν εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Όταν αρχίζουν να είναι αυστηροί, παραδείγματος χάρη Μίτσελ, τότε έχουν αποτελέσματα. Μάλιστα. Κύριε Τζουμί, τώρα με αυτή την απόφαση και αυτή την αναβολή, ο Ερντογάν χάνει από το οπλοστάσιο του το αφήγημα ότι αν δεν τα βρίσκουμε με τους Αμερικανούς, υπάρχει πάντα το αποκούμπι των Ρώσων. Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Κοιτάξτε, νομίζω ότι μετά την απόφαση αυτή φαίνεται ότι ο μοναδικός δρόν που μπορεί να φέρει τον Ερντογάν στη σφαίρα επιρροής της Δύσης είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας ενοχλεί εκτός από την Ελλάδα, ενοχλεί και το Ισραήλ. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί όταν ο Ερντογάν προετοιμάζει πυράβλους με 2.500 βεληνικές, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και το Ισραήλ. Τώρα, ανεξάρτητα αν η Τουρκία παραλάβει τους S-400 ή όχι, ή τα F-35 ή όχι, η Τουρκία έχει ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά και τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Ξοδεύει περίπου κάθε χρόνο 20 με 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό αφορά την εσωτερική της βιομηχανία. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Η Τουρκία κατασκευάζει από όπλα μέχρι πυράβλους, μεγάλου βεληνικούς.
Και εμείς, τι σημασία έχουν αυτά για μας? Εμείς δυστυχώς, ακόμη και μία βίδα να θέλουμε, πρέπει να πάμε στο εξωτερικό. Η Τουρκία όμως έχει απεμπλακεί από τον εξωτερικό παράγοντα και αφορά... έχει δικά της εξοπλιστικά. Έχει δικά της εξοπλιστικά. Κατά μεγάλο ποσό. Και όταν το 60%. Αυτό όμως εμείς δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στρατηγέ. Ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Πέρα από ότι τα έχουμε διαλύσει όλα εδώ στην Ελλάδα, δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο. Ζώνες ναυπηγοεπισκευαστικές και όλα τα υπόλοιπα. Πέρα από αυτό, δεν είναι αυτή η αντίληψή μας. Κοιτάξτε, τα χρόνια τα μνημονιακά έγιναν τεράστιες περικοπές στους προϋπολογισμούς των επιτελείων και στα εξοπλιστικά. Αλλά αυτό το πράγμα, αν συνεχιστεί, κάποια στιγμή, ξέρετε, θα δημιουργήσει μια ανισορροπία στο ισοζύγιο. Εξοπλιστικά και πρέπει... η Ελλάδα δεν μπορεί στρατηγικά να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Προφανώς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε εμείς το πάρτι εξοπλισμών. Άλλη στρατηγική. Έχουμε τις συμμαχίες μας, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στο ΝΑΤΟ, όπως και η Τουρκία φυσικά. Έχουμε το ρόλο που παίζουμε ως στρατηγικό σημείο επιλογής και για τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως. Αυτά δεν μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και να τα αναβαθμίσουμε και να σοβαρευτούμε κάποια στιγμή. Κύριε Οικονόμου, ίσως είναι λιγάκι μύθος ότι δεν μπορούμε. Ναι, είμαστε μια χώρα... Για τα εξοπλιστικά λέτε. Ναι, είμαστε μια χώρα, είμαστε μια χώρα με 3.000 νησιά. Ναι. Αυτά τα 3.000 νησιά είναι δυνητικά όπλα. Mm-hmm. Ναι, μπορεί να είναι όλα βάσεις. Έτσι. Στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω αυτό. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση για να δείτε την αντίδραση τη δική σας. Εάν τα 3.000 αυτά νησιά ανήκαν στο Ισραήλ, θα συζητούσαμε για... Σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν, βλέπετε πώς αντιδράζει. Αυτά θα ήταν αεροπλανοφόρα όλα έτσι, τα νησιά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, είναι μύθος αυτό που λέμε. Mm-hmm. Είναι μια κουλτούρα η οποία επεκράτησε από την εισβολή στην Κύπρο και μετά, μια ιτοπάθεια, μια φοβικότητα... Και η οποία τώρα έγινε είναι και μεγάλη χώρα η Τουρκία. Έχει άλλες σχέσεις, άλλη ισχύ, δεν είμαστε τέτοιοι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Όταν έχεις ένα Αιγαίο με τόσα νησιά, δεν μπορεί να περάσει μύγα, δεν μπορεί να περάσει κουνούπι. Αρκεί να θέλεις να αξιοποιήσεις τη φυσική σου γεωγραφία. Εάν δεν θέλεις να την αξιοποιήσεις, τελείωσε. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα στρατηγικής κουλτούρας. Πάντως, κύριε καθηγητά, η τακτική, παρά από αυτές τις υποχωρήσεις που παρουσιάσαμε μόλις, η τακτική των απειλών δεν φαίνεται να μην ακολουθείται ή να σταματάει. Δείξαμε πριν προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προς τον κύριο Παυλόπουλο, απάντησε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Θέλω να πω, οι Τούρκοι εξακολουθούν να μην αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Σωστά και πολύ καλά κάνουν. Και εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Όσο βλέπετε αυτά τα ποσοστά τα οποία μας δείξατε στη δημοσκόπηση, είναι πολύ φυσικό ότι ο Ερντογάν. Και σκεφτείτε αυτό είναι μετά από 20 χρόνια εξουσίας. Έχει αυτά τα θηριώδη νούμερα άνθρωπο. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά θηριώδη δεν είναι και περίπατος αυτό που πάει να κάνει ο Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή. Το 50 περίπατος είναι. Ναι, είναι. Μα δεν είναι περίπατος το 50. Τι είναι. Είναι το... πάει 50 συνένα, γεια σας. Είναι το μισό. Ναι, εντάξει, το μισό του πληθυσμού όμως. Γιατί ο Ερντογάν δεν ονειρευόταν 50,01, ονειρευόταν 60-62. Γιατί σου λέει, εγώ πρέπει να έχω μια λαϊκή βάση. Λοιπόν, όσο βλέπετε αυτά τα ποσοστά τα οποία είναι δύσκολα, πιέζεται. Και βεβαίως αυτό το βγάζει για συσπήρωση. Βγάζει αυτές τις εμπριστικές δηλώσεις για να συσπηρώνει. Γιατί μην ξεχνάτε, αυτή τη στιγμή σε ποιους βασίζεται? Βασίζεται στους φασίστες, τους Τούρκους, δηλωμένους φασίστες, έτσι, και στους Ισλαμιστές. Ναι, ναι. Αυτή είναι η δική του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Μάτσο και Τζούμι. Ευχαριστούμε πολύ.